μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινόρε της αυγής. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Σε ακόμα ένα Talk to Mad με τον Μπαρι και την Ελένη Williams. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και σήμερα να περάσουμε παρέουλα την επόμενη ώρα. Παιδιά, σηκώνομαι γιατί ελπίζω να μην με καταλάβει. Έχουμε κάνει αγώνα, έχουμε κάνει άθλο για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και η αλήθεια είναι. Τι έχει το μαλάκι μου, τι να κάνει τόση ώρα που ήμουν καθισμένη κάτω και προσπαθούσα να κοιμήσω το σκύλο. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι πως τελικά τα καταφέραμε. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Όχι, θα ήθελα να το ξέρετε αυτό. Όσοι έτσι σκέφτεστε ότι είναι πολύ γλυκούλικο και θα το θέλω και εγώ στο σπίτι μου. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Κανένα κουτάβι δεν είναι αυτό που βλέπετε. Να το ξέρετε αυτό. Όλα τα κουτάβια είναι. Αυτό είναι ο φτιάξει το μαλί σου. Ερεμίλα τόση ώρα. Όλα τα κουτάβια είναι σάικο, είναι τρελά, εντάξει. Τρώνε τα πάντα, δαγκώνουν τα πάντα, τρέχουν δεξιά και αριστερά, τα κυνηγάς. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν είναι... Όχι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αλλά τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε φυσικά και τα όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, όσο εγώ θα φτιάχνω το μαλλί μου, γιατί μιλάω τόσο σιγά. Όσο θα φτιάχνω το μαλλί μου, λοιπόν, θα σας. Όχι, καλέ. Εγώ θα σας καλησπερίσω όλους και θα σας πω φυσικά ότι σήμερα είμαστε σε αυτή τη φάση και γενικότερα βιώνουμε αυτή τη φάση, την freezer φάση. Τι σημαίνει freezer, πάρα πολύ καλά ξέρετε. Και σε περίπτωση που δεν ξέρετε έτσι και συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, ουσιαστικά, παιδιά, ζητάμε τη χαρά μας πίσω, get your fun back, αυτό είναι το μήνυμά μας και εξού και ότι φιλοξενούμε και κόσμο στην εκπομπή, κόσμο που δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα, ένεκα καραντίνες όπως καταλαβαίνετε και κορονοϊού, αλλά κάνουμε τις επαφές μας και τις συνεντεύξεις μας μέσω Zoom. Αυτό θα συμβεί και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω ποιος θα είναι σήμερα μαζί μας. Ωστόσο, έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε, φυσικά πάντα μέσα από το mad.gr. Και γενικά να σας πω κάτι, στέλνετε μας και τα μηνύματά σας, στέλνετε μας τι είναι αυτό που εσείς θέλετε και περιμένετε πώς και πώς να πάρετε πίσω. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μέσα στο χρόνο αυτό που μας έχει περάσει, σας έχει λείψει έτσι τόσο πολύ. Εμένα, ας πούμε, σίγουρα αυτό που μου έχει λείψει τόσο πολύ μέσα στο χρόνο που έχει περάσει είναι σίγουρα η δουλειά μου, είναι σίγουρα οι εμφανίσεις, είναι σίγουρα οι συναυλίες. Ξέρετε τι μου έχει λείψει όμως τόσο πάρα πολύ δυνατά. Ένας καφές, ρε παιδιά, μου έχει λείψει ένας καφές. Να βγω εκεί έξω, γιατί ας πούμε και το καλοκαίρι δεν ευχαριστήθηκα κιόλας που είχαν ανοίξει λίγο τα μαγαζιά, γιατί είχες αυτό το άγχος. Να μην κάτσεις και πάρα πολύ, γιατί πήγαινα και σε μαγαζιά φίλων μου και έλεγα κάτσε με του φάω το τραπέζι τώρα, γιατί θα θέλει να βάλει και πελάτες, ξέρω εγώ. Οπότε να κάτσεις να απολαύσει ένα καφέ με τις ώρες και να μην σε νοιάζει τίποτα ή ένα ποτό. Πού να μην σκέφτεσαι, όπα παιδιά, τι ώρα είναι, πήγε 12 παρα 5 και 12 ώρα να κατεβαίνει μουσική και καλησπέρα, καλή νύχτα σπίτια σας. Αυτό μου έχει λείψει πάρα πολύ και γενικώς αυτή η συναναστροφή με τους φίλους, όπως αυτό που μου έχει λείψει πολύ, είναι να λες χάρηκα, δηλαδή να δίνεις το γύρω σας χάρηκα και όχι χάρηκα. Αυτό δηλαδή πια, ή αυτή η μηχανή που υπάρχει που κάνεις αυτό όταν ξεκινάς, που δεν ξέρεις και είναι σαν να παίζεις λίγο πέτρα ψαλίδι χαρτί. Τι φάση, θα χαιρετηθούμε, δεν θα χαιρετηθούμε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν λείψει σε μένα. Τέλος πάντων, να κάτσω, μπορώ. Σαφέστατα, γιατί είμαι και 2 μέτρα μπόι, καταλαβαίνετε. Τώρα που λείπει ο Steve, μπορώ να δείξω τον μπόι μου. Όταν είναι ο Steve εδώ πέρα, δεν μπορώ να το δείξω τον μπόι μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου, Παναγιά μου και Χριστέ. Έλα. Τι? Είμαι σαφιά. Γιατί? Επειδή έχω... τι να κάνω, παιδί μου, το κάνω για εσάς, το κάνω για εμάς, το κάνω γιατί κοιμάται, καταλάβατε, γι' αυτό το κάνω. Γιατί άμα δεν κοιμάται θα καταλάβετε σε πολύ πολύ λίγο, φαντάζομαι ότι θα ξυπνήσει φυσικά, μόλις συνδεθούμε με το Zoom. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να δούμε νεάκια από το mad.gr και να ξεκινήσω, να, ορίστε. Θα ξεκινήσω από, ορίστε, από εδώ θα ξεκινήσω. Εμείς ξέρετε πώς το πετύχαμε αυτό, θα σας πω εγώ. Μπήκα εγώ στο mad.gr και βρήκα τον οδηγό ύπνου. Τι είναι ο οδηγός ύπνου, εδώ τον έχω μπροστά μου. Ο οδηγός ύπνου ουσιαστικά θα κυκλοφορήσει, παιδιά, στο Netflix. Γιατί το κάνανε αυτό, εγώ θα σας πω, βασικά θα σας διαβάσω πρώτα την είδηση, για εσάς δηλαδή που έχετε αϊπνίες και για εσάς που σας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποχωριστείτε το τηλέφωνό σας και να κλείσετε τα μάτια σας. Είναι ξεκάθαρα σύνδρομο καραντίνας αυτό.
Εντάξει, όχι μόνο, υπάρχουν και άνθρωποι που ζορίζονται να κοιμηθούν. Καλή ώρα, είμαι ένας από αυτούς. Λοιπόν, έχουμε το Headspace, όπου είναι οδηγός ύπνου και περιλαμβάνει νέα στοιχεία και συμβουλές. Από το Netflix είναι αυτό φυσικά, κυκλοφορεί 28, το είπαμε αυτό. Με διαλογισμό και βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Και έτσι προσφέρει διάφορα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να κοιμηθούμε και φυσικά για να ξυπνήσουμε και καλά. Λοιπόν, έχουμε βίντεο. Ας δούμε λίγο το βίντεο, ναι, και θα σας πω και εγώ τις δικές μου τις συμβουλές σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό είναι το τρέιλερ ουσιαστικά του οδηγού ύπνου, αφού το Netflix μας πήρε τον ύπνο στην καραντίνα, γιατί πείτε αλήθεια, ήταν ένας λόγος που δεν κοιμόσασταν. Γιατί και για μένα υπήρξε λόγος που δεν κοιμόμουν, δηλαδή είχα κολλήσει με κάτι σειρές, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να, ήδη το ξέχασα. Ξέχασα ποιες σειρές ήταν αυτές. Αλλά είχα κολλήσει. Καλά, όταν είχε βγει το Casa de Papel, πέρσι τέτοια εποχή ήταν, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πλάκα, πότε ξαναβγαίνει αυτό. Πολλές απορίες, πολύ μεγάλη σύγχυση υπάρχει στο κεφάλι μου. Όταν είχε βγει το Casa de Papel, έκανα να κοιμηθώ νομίζω 24 ώρες. Ναι, κάπου τόσο. Εντάξει, αν κοιμήθηκα 2-3. Απλά ήμουν και άρρωστη, ήμουν και κορονιασμένη τότε. Οπότε με πόνισε πάρα πολύ έντονα το κεφαλάκι μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, την έπεφτα λίγο, ξανασηκωνόμουν πάλι. Αλλά μας έφαγε τον ύπνο λοιπόν το Netflix. Γενικά, έχουμε δει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει στο Netflix και όχι μόνο, σε όλες τις πλατφόρμες. Και σου λέει τώρα, οπ, κάτσε να βγάλω έναν οδηγό ύπνο. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω εγώ, παιδιά, και αυτό που έχω να σας πω και σύμφωνα με τη διατροφολόγο μου, γιατί είμαστε και όλοι στη φάση του καλοκαίρι, bikini body day 1, bikini body day 2 και όλα αυτά τα σχετικά, είναι ότι ο ύπνος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα. Θα πάμε μετά. Πρέπει να δώσω τις συμβουλές μου. Δεν μπορώ να δώσω τις συμβουλές μου να το κάνουμε και το break, δηλαδή. Να τα αναλύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες. Ακούστε και εσείς από πάνω. Πρέπει να κάνετε focus σε μένα τώρα. Καταλαβαίνετε. Το έχω κάνει στο σκύλο μου, που τα κάνω και σε εσάς τώρα. Πρέπει να κάνετε focus σε μένα. Υπάρχουν μερικές ώρες, οι οποίες νομίζω είναι το 11 με 3. Νομίζω αυτές είναι οι ώρες. 11 με 3 που είναι ο πιο σημαντικός ύπνος για το ανθρώπινο σώμα. Εκεί μάλιστα κρίνονται και κάποιες ουσίες, όπως είναι η Arteritar. Δεν ξέρω ποια ουσία, δεν θυμάμαι ποια ουσία είναι. Θα πάρω την Αντιγόνη και θα τη ρωτήσω μετά. Τέλος πάντων, όπου ουσιαστικά σε βοηθούν και σε βοηθούν και στο σώμα σου, σε βοηθούν σε περίπτωση που κάνεις διατροφή, στην ανάπλαση των κυττάρων. Επίσης, καλό είναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια application τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια applications τώρα, τα οποία είναι τα εξής. Μπαίνεις, κατεβάζεις έτσι διάφορες μουσικές διαλογισμού και υπάρχουν έτσι πολύ μικροί ολιγόλεπτοι διαλογισμοί που μπορείς να κάνεις πριν τον ύπνο και κάποια focus που κάνεις στο κεφάλι σου σιγά σιγά, τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν σε έναν πολύ πιο εύκολο και ήρεμο ύπνο, που ξεκινάς και χαλαρώνεις τα μέρη του σώματός σου, δηλαδή ξεκινάς από το κεφάλι, χαλαρώνεις πρώτα το μέτωπο, τα μάτια, τα μαγουλά στο στόμα σου, εδώ, και αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, την ενέργεια ουσιαστικά και αυτό το χαλάρωμα να πηγαίνει σε όλα τα μέρη και μέλη του σώματός σου. Με αυτόν τον τρόπο. Λες, έχουν ξεκινήσει να το κάνουν τώρα. Oh, Jesus. Λοιπόν, άμα σας έχει πάρει ο ύπνος ήδη, μη σας πάρει, γιατί θα πάμε σε break. Αλλά πριν πάμε σε ένα σύντομο break, να το πω τώρα ή όχι για τα βιβλία μου. Να πω για τα βιβλία μου. Λοιπόν, να πω, ας πούμε, για την. Ποιο να πω, για την Enola Holmes. Θα πω για την Enola Holmes, όπου κυκλοφόρησαν έτσι τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς. Η Enola Holmes 1, που είναι η υπόθεση του χαμένου Μαρξίου, και Enola Holmes 2, η υπόθεση της αριστεροχείρης Ladies. Στο πρώτο βιβλίο, το οποίο βασίζεται στην ομότιλη ταινία, η οποία προβάλλεται μάλιστα φυσικά και με μεγάλη επιτυχία στο Netflix, δεν λέγαμε και κάτι άλλο τόση ώρα πριν. Και έχει έρθει ο καιρός να γνωρίσετε την αδερφή του Sherlock Holmes, την Enola Holmes, η οποία λύνει εξαιρετικά μυστήρια και απίθανες υποθέσεις. Σωή, πάει το βασίλειο. Φυσικά όλα αυτά από τις εκδόσεις ψυχογείας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα βιβλίο είναι αυτό που μπορεί να σας ταξιδέψει καλύτερα από κάθε τι. Καμιά φορά καλύτερα και από μία σειρά, καμιά φορά καλύτερα και από μία ταινία, γιατί φτιάχνεις αυτό ακριβώς που εσύ θέλεις στο κεφάλι σου. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα στόμα break. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με περισσότερες ειδήσεις από το mat.gr, αλλά και φυσικά θα σας πω ποιος θα είναι ο σημερινός καλεσμένος εδώ σήμερα μέσα από το Zoom για την Freestyle καμπάνια μας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Talk to Mad, παρέα με το ζωντανότατο Buddy, δηλαδή δίνει τον παλμό ένα πράγμα, σαν να λέμε. Δηλαδή, το βλέπετε, φαντάζομαι άλλωστε, ο τύπος δεν παλεύεται. Δηλαδή, δεν αντέχω να τον κυνηγάω. Είναι ένα ψέμα αυτό που συμβαίνει τώρα. Ευτυχώς συμβαίνει μια στο τόσο. Και αυτό το μια στο τόσο ήταν και τη στιγμή που έχουμε τώρα την εκπομπή. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα, γιατί σήμερα έχουμε και το. Μάλλον κινούμαστε και σε πασχαλινούς ρυθμούς. Έχουμε και την καμπάνια μας, Freester, εκεί που θέλουμε να πάρουμε φυσικά τη χαρά μας πίσω. Σας είπα να μας στείλετε και στο MAD, να μας στείλετε τι είναι αυτό που σας έχει λείψει περισσότερο, έτσι, αυτό τον ένα χρόνο που είμαστε κλεισμένοι. Αν και η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτά που βλέπουμε, που γίνονται έτσι τα Σαββατοκύριακο ιδίως, νομίζω ότι αφουγκραζόμαστε στο 100%. Εγώ τουλάχιστον έχω αφουγκραστεί στο 100% τι είναι αυτό που σας λείπει και τι είναι αυτό που μας λείπει. Πιστέψτε με και εμένα, είναι ένα από αυτά, είναι και αυτό. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε στην παρέα μας, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας ένεκα καραντίνας, ένεκα κορονοϊού και καταστάσεων, η Κατερίνα Κωνσταντινίδου, και μάλιστα είναι και από τη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να έρθει μέχρι την Αθήνα, η οποία είναι YouTuber και ασχολείται έτσι με το βίντεο και με τη φωτογραφία. Θα τη δούμε σε πολύ πολύ λίγο, θα της κάνουμε τις ερωτήσεις. Έχει και μια πιο θετική πλευρά, άβρα και άποψη για τα πράγματα. Κατά τα λοιπά, παιδιά, έχουμε σε άλλα νέα τις ειδήσεις μας από το mad.gr και έχω εδώ μπροστά μου τον ιδρυτή του TikTok, ο οποίος έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Δεν μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση, βέβαια, να τα πούμε και αυτά. Σωστά, αστερόπι μου. Ο οποίος ξεκίνησε, ακούστε τώρα, διορθώνοντας τους υπολογιστές των συμμαθητών του. Είχα κάποτε μια σχέση που διόρθωνε τους υπολογιστές των φίλων του, αλλά τελικά δεν έγινε και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Anyway, πλέον έχει μια περιουσία η οποία ξεπερνά τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν δηλαδή, και είναι ο Ζανγκ Γιμινγκ, αν το λέω σωστά. Πούσε ρε φρεμία να μας πει πώς το λένε. Ο οποίος είναι ο 38χρονος πλέον ιδρυτής του TikTok και περιλαμβάνεται στη λίστα, παιδιά, με τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Η startup, λοιπόν, η startup του, η οποία είναι η ByteDance, όπως έτσι ονομάζεται, υπερδιπλασίασε τα έσοδά της, παιδιά, πέρσι, αφού επεκτάθηκε σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Έρε και να σε πιάσω από το μαλλί. Έχει μαλλί, για ξαναδείξω τον λίγο. Έρε και να σε πιάσω από το μαλλί και να σε γυρίσω σβούρες με τα διαδικτυακά τα τυχερά τα παιχνίδια. Έχει μαλλί. Έρε και να σε πιάσω από το μαλλί και να σε γυρνάω βόλτες γύρω-γύρω-γύρω για να γίνει εσύ εκατομμύριο και σε κάποια έπεσαν στο βούρκο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όχι μόνο στον βούρκο του TikTok, ρε φίλε, αφού σου λέει ότι εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε, με τα τυχερά παιχνίδια που αυτό ξαφνικά έχει γίνει. Τέλος πάντων τώρα. Το TikTok φυσικά και τον βοήθησε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Εξελίχθηκε. Έχει. Ο Jason Derulo. Ναι, η αστραπή μου λέει ότι κοντεύει να γίνει ο Jason Derulo δισεκατομμυρίκος από το TikTok. Όντως. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, παιδιά, είναι, η ιστορία του έχει ως εξής. Σπούδασε προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο της Tianjin, όπου δημιούργησε μια συνέχεια, λέει, του διαδικτυακού φόρουμ του σχολείου, διόρθωνε τους υπολογιστές των συμμαθητών του, έγινε μέλος της Microsoft για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την απόφασή του, ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να δουλεύει, αποφάσισε ότι αυτή η δουλειά του φαίνεται βαρετή. Λογικό. Όπως συνήθως και έτσι φυσικά συμβαίνει με τα περισσότερα μεγάλα μυαλά. Βαριούνται πάρα πολύ εύκολα και σου λέει εφόσον βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, τι θα κάνω, ας φτιάξω ένα TikTok. Είναι ο ίδιος που έφτιαξε άραγε το musical. Τέλος πάντων. Γιατί εξελίχθηκε αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία γιατί μπορείτε να δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη είδηση μέσα από το mad.gr. Κατά τα λοιπά όμως, αφού μιλάμε έτσι για TikTok και αφού ήταν το trend της καραντίνας, ξεκάθαρα, δεν υπέπεσα εγώ σε αυτό το trend. Μέγα λάθος, αλλά δεν πειράζει, θα το βρω στην πορεία. Έχω αποφασίσει ότι θα γίνω πιο ενεργή. Αστερόπι, ξέρεις TikTok? Αλήθεια. Ενώ ρε παιδί μου, ξέρεις TikTok, αν ξέρεις να το χειρίζεσαι. Όντως. Τζίζους. Τρεις ώρες. Ρε φίλε, τι είναι τρεις ώρες. Να μου πεις ότι έχουμε φιλοξενιστό στο TikToker εδώ πέρα. Όντως, θέλει πολύ δουλίτσα. Λοιπόν, θα βάλω την αστερόπι να μου δείξει. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για καραντίνα και επειδή το TikTok ήταν έτσι το trend της καραντίνας πέρσι και συνεχίζεται και πλέον έχει πάρει και άλλες μορφές, τρία σχέδια, παιδιά, τα οποία κάναμε πριν την καραντίνα, για την ακρίβεια όταν ξεκίνησε, και τελικά μάλλον θα πάνε για το ποτέ.
ή θα πάνε για την κανονική μας την ζωή. Ένα εξ αυτών είναι το πλάνο ντουλάπες, εκαθάριση στις ντουλάπες. Εντάξει, πόσα πράγματα υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας ότι θα κάνουμε μέσα στην καραντίνα και θα τα λέγαμε θα τα κάνουμε και αύριο και αύριο και αύριο και αύριο. Πόσα κάναμε στην αρχή, στην πρώτη καραντίνα. Πόσα κάναμε στην πρώτη καραντίνα. Καλέ, εγώ με κορονοϊό στην πρώτη καραντίνα και έκανα, επειδή ακόμα δεν είχα, ήταν η αρχή, ξέρεις, και δεν είχα τα συμπτώματα και επειδή τα συμπτώματα τα δικά μου ήταν μία ήμουνα οκ okay, και την επόμενη ήμουνα χάλια. Μετά ήμουνα πάλι οκ, okay, μετά ήμουνα χάλια. Μεταξύ των πονούσαν πάρα πολύ τα κόκαλά μου, δεν μπορούσα να ξαπλώνω. Γιατί το... Α, ναι. Όταν πονούσαν πάρα πολύ τα κόκαλά μου, δεν μπορούσα να ξαπλώνω. Οπότε αναγκαστικά προσπαθούσα να κάνω πράγματα για να απασχολούμαι. Και τι έκανα, καθάριζα παράθυρα, είχα βγάλει εκεί πέρα όλα τα καθαριστικά, τα πάντα. Το έκανα το σπίτι μέχρι, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά αυτό, σφουγγάρισα, αλλά με τι σφουγγάρισα, με βετέξ, φίλε. Το έχεις κάνει ποτέ σου? Φυσικά, σφουγγάρισα με βετέξ το πάτωμα. Γιατί ήθελα να το κάνω το πλακάκι, από τότε έχω να σφουγγαρίσω. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, λοιπόν, κατά τα λοιπά, το ένα μας πλάνο ήταν αυτό, δεν ξέρω αν εσείς το κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στην πρώτη καραντίνα κάτι ψηλό έκανα, αλλά μην φανταστείτε και πολλά πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που είχαμε έτσι πει ότι θα κάνουμε είναι κάθε μέρα γυμναστική. Έλα, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, μας πείτε αλήθεια. Δεν φαίνεται κιόλα τώρα που μου ξέρει. Πείτε αλήθεια. Κάνατε εσείς κάθε μέρα γυμναστική? Εγώ σίγουρα δεν έκανα κάθε μέρα γυμναστική. Κάθε μέρα φαΐ. Στην πρώτη το έκανες. Στην πρώτη η αλήθεια είναι ότι πολύ κάνατε πάρα πολλά πράγματα. Την πρώτη καραντίνα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ την έζησα μαζί σας, γιατί την έζησα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Γιατί εγώ δεν έκανα καραντίνα 14 μέρες που κάνουν τώρα, ούτε έκανα καραντίνα 7 μέρες. Γιατί κάποιοι κάνουν και 7 μέχρι να δείξει το δεύτερο τεστ αρνητικό. Εγώ έκανα καραντίνα, φίλε μου, 25 μέρες. Ξέρεις την 25 μέρες να μην βγαίνεις από το σπίτι. Ξέρεις την 25 μέρες να είσαι σε ένα σπίτι που μόλις έχεις μετακομίσει και έχεις πατήσει και λες τώρα φίλε τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Ξέρεις τι είναι 25 μέρες να ξέρεις ότι έχεις τον κορονοϊό και να μην ξέρεις και τι είναι αυτό που έχεις κιόλας. Τέλος πάντων, τα δικά μου λέω τώρα. Κάθε μέρα γυμναστική, βέβαια. Κάποιοι το κράτησαν και σε κάποιους ψιλοέμεινε. Σίγουρα αυτό που έχει μείνει από την καραντίνα είναι ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής για κάποιους. Δηλαδή, ή από την καραντίνα θα βγουν οι περισσότεροι φέτες ή πασίχοντροι, το λέω. Είναι δύο τα τεινά. Εγώ, να ξέρετε ότι είχα ξεκινήσει να τίνω προς το πασίχοντρι. Γιατί δεν σταματούσα, παιδιά δεν σταματούσα, δεν σταματούσα να τρώω γλυκά. Δεν. Ξέφυγα τελείως από τα πάντα. Κάθε μέρα γυμναστική, τώρα έχω ξεκινήσει λίγο και το προσαρμόζω πάλι στο πρόγραμμά μου και βασικά, αν υπάρχει όμως κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι, ότι περισσότεροι, και αυτό είναι το καλό της καραντίνας, υιοθέτησαν ένα κατοικίδιο, ρε παιδιά. Δεν είναι το καλό αυτό που βγήκε? Πολλοί κόσμος, βέβαια. Είχε γίνει χαμός στην αρχή, είχε γίνει χαμός στα καταφύγια με τα κατοικίδια. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ελπίζω να μην είναι μόνο καραντίνας και μετά ξέρεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Του έχω βάλει ένα το παπούτσι μου, τι να κάνω εδώ, με μυρίζει, παιδί μου, θέλει να είναι δίπλα μου. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι να μάθουμε μία ξένη γλώσσα. Σίγουρα μία από αυτές η επικρατέστερη ξένη γλώσσα ήταν να μάθουμε μία ξένη γλώσσα. Η επικρατέστερη ήταν τα ισπανικά, καθώς είχε γίνει χαμός και με τις σειρές τις ισπανικές. Παρόλα τα αυτά, και αυτό το σχέδιο είναι από αυτά που ναυάγησα. Έχω φίλη μου, βέβαια, η οποία έμαθε, να ξέρετε, η Χριστιανά, ας πούμε, έμαθε ιταλικά. Δηλαδή, ήξερε και απλά τα εξέλιξε περισσότερο. Πολλοί κόσμος. Ρε παιδί μου, χωρίζεται λίγο σε στρατόπεδα και χωρίζεται και λίγο και στο κομμάτι της πειθαρχίας. Δηλαδή, τελικά, πόσο πειθαρχημένος είσαι όταν κάνεις κάτι, άπαξ και το ξεκινήσεις, να το ολοκληρώσεις κιόλας. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποιους έμεινε ο υγιεινός τρόπος ζωής, σε κάποιους έμεινε η γυμναστική, σε κάποιους έμεινε το να μάθουν μια ξένη γλώσσα και να εξελίξουν, ας πούμε, και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έμεινε αυτό. Και μην γελιόμαστε, παιδιά, γιατί ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας και μπορεί να μην ζούμε ακριβώς σε ρυθμούς καραντίνας. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε καραντίνα, αλλά μπορεί να μην ζούμε σε ρυθμούς καραντίνας. Αλλά σε αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε να ζούμε πάνω κάτω, ακόμα και αν μας απελευθερώσουν. Και ακόμα και αν μας απελευθερώσουν, θα χρειαστούμε λίγο ακόμα δρόμο.
για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς πώς θα έχουν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Οπότε σίγουρα είναι συνήθειες που ενδεχομένως και να μείνουν κιόλας. Λοιπόν, να πάω σε break. Αστροπάκο μου, ναι. Θα πάω σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψω με ιδέες για πασχαλινά δώρα. Και φυσικά σε πολύ λίγο με την σημερινή μας καλεσμένη εδώ να συζητήσουμε έτσι κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη με την Κατερίνα, φυσικά τα σχέδιά της, τα πλάνα της, αλλά και να δούμε και τι είναι και τι ήταν για εκείνη η καραντίνα και φυσικά τι είναι αυτό που της έχει λείψει περισσότερο μέσα σε αυτή την φάση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, ξύπνη δυστυχώς. Παρ' όλα τα αυτά, έχει έρθει η ώρα για το τρίτο κομμάτι εδώ της εκπομπής μας, λίγο πριν περάσουμε φυσικά στην σύνδεσή μας μέσω Zoom. Γλυκιά καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. Τι λείφεις ρε αγοράκι μου. Δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει τα κόκαλα, δεν θέλει τα... Περίεργο πράγμα, περίεργο σκύλι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ναι. Και συνεχίζουμε κανονικά, συνεχίζουμε φυσικά από εκεί που είχαμε μείνει. Δεν ξεχνάτε ότι έχουμε πάντα και τα βιβλία από τις εκδόσεις, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα από αυτά είναι από τα μυστήρια και τη δράση της Ένολα Χόλμς και πάμε σε μια σειρά έτσι σκοτεινής φαντασίας και περιπέτειες επικών διαστάσεων και φυσικά φεύγουμε και πάμε και στη σειρά Σκιές και Οστά που έκανε την πρεμιέρα 23 Απριλίου στο Netflix όπου βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο και παγκόσμιο φυσικά best seller το οποίο κυκλοφορεί και εκείνο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αν δεν έχετε δει την σειρά, εγώ θα σας συνιστούσα να διαβάσετε έτσι πρώτα το βιβλίο, όπως έλεγα και εγώ όταν ήμουν μικρή. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε και άλλες έτσι όμορφες ιδέες, ιδέες για πασχαλινά δώρα. Ένα από αυτά είναι σίγουρα αυτό. Να το στείλω κάπου σε κάποιον για πασχαλινό δώρο. Ένα από αυτά είναι αυτό. Κατά τα λοιπά. Ορίστε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Απλά τι να κάνω, ρε παιδιά. Κάθε φορά που δεν με ακούει, τουλάχιστον θα σε δώσω. Πώς είσαι έτσι και τέτοια πράγματα. Ναι, και εγώ τουλάχιστον θα σε γυρίσω πίσω από εκεί που σε βρήκα. Τέτοια πραγματάκια. Θα σε γυρίσω στην αδερφή μου. Η αδερφή μου νομίζει ότι είναι γλυκούλη, πλασματάκι και κάθε φορά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει τι κάνετε. Και με παίρνει και με έτσι. Αλήθεια τώρα, τη λέω. Εμένα βρήκε. Ναι, πάρα πολύ. Είναι γλυκούλη από μπροστά, πίσω κλωτσάει με τα πόδια του, με κλωτσάει. Τύπου φύγει από εδώ, ξέρω, κάπως έτσι. Anyway, λοιπόν, μια πολύ άλλη έτσι ωραία ιδέα, με ελάχιστα χρήματα κιόλας, για να βγείτε και ασπροπρόσωποι, είναι μία μικρή σύνθεση από λουλούδια, έτσι, με διακοσμητικά αυγά, σαν αυτά που είχαμε έτσι τα πολύ ωραία, θυμάστε, όταν εσάς οι γονείς σας, εδώ, καλή ώρα σαν κι αυτό, εσάς οι γονείς σας στολίζανε το σπίτι πασχαλινά. Όχι, εμένα είχε αυγουλιέρες, είχε κάτι τραπεζομαντιλάκια πασχαλινά, είχε κάτι χαμός. Εντάξει, υπερπαραγωγή τώρα, εντάξει, τι να κάνεις, δεν στολίζεις και δέντρο, αλλά και εμάς είχε υπερπαραγωγή. Σκέψω ότι πέρσι, ξέρω εγώ, το Πάσχα μου είχε φέρει στο σπίτι μου, δεν θυμάμαι τι μου είχε φέρει τώρα να φάω και μου είχε φέρει και ένα κόκκινο τραπεζομαντιλάκι για να το βάλω πάνω στο... Πώς είναι τα σεμεδάκια, αντίστοιχο, για να το βάλω πάνω στο σπίτι εκεί πέρα. Σε αυτοκίνητο είναι ακόμα αυτό το τραπεζομαντιλάκι. Λοιπόν, επίσης, ένα trend έτσι πολύ δυνατό είναι οι πλεκτές θήκες. Οπότε μπορείς να πλέξεις έτσι θήκες για τα πασχαλινά αυγά. Το μόνο που χρειάζεται, παιδιά, είναι να αγοράσεις έτσι φελιζόλ και διάφορα νήματα τα οποία μπορεί να σου έχουν περισσέψει. Έχουμε καμιά φωτογραφία, άραγε. Καλή ώρα σαν και αυτό εδώ πέρα. Έλα, Παναγία και Χριστέ. Καλά μαγικό τρέντ, μια σκέλακα και σεμεδάκια πριν από λίγο, βρήκατε αυγό σεμεδάκι. Λοιπόν, ένα καλάθι, βέβαια, το καλάθια, γιατί τα καλάθια μένουν κιόλας μετά. Ιδίως κάτι ψάχνουν τα φανταστικά καλάθια που υπάρχουν. Στο οποίο μπορείς να το πάρεις και να βάλεις μέσα αυγά, να βάλεις μέσα λιχουδιές, μπορείς να βάλεις ένα γλαστράκι, μπορείς να βάλεις έτσι, πώς το λένε, πύλινο από γιαούρτι μπορείς να πάρεις και να το κάνεις έτσι ένα πιο χωριάτικο στυλ. Για δείξα μου καλή ώρα εδώ έχουμε. Σαν και αυτό.
από τη γιαούρτι μπορείς να πάρεις αυτό, να βάλεις και λίγο άχυρο μέσα και να το φτιάξεις έτσι πιο βουκολικά, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις. Κάτα τα Πάσχα στο χωριό, χωρίς να μπορείς να κάνεις Πάσχα στο χωριό, γιατί δεν θα κάνεις Πάσχα στο χωριό, δεν ξέρω αν σας το πάνε. Α, δεν σας το πάνε, στο λέω εγώ, μην κοιτάς τι λένε. Λοιπόν, κάτα τα λοιπά, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Μπορείς γενικώς να τα γεμίσεις όλα αυτά τα καλάθια. Μπορείς να πάρεις και ένα ψάθινο καλάθι. Μπορείς να πάρεις ένα ψάθινο καλάθι, αυτό που σας έλεγα, κάτι πολύ ωραίες καλαθούνες που έχουν στα πολύ μεγάλα πολυκαταστήματα για έπιπλα. Το οποίο σου μένει για όλα αυτά μετά και μπορείς να βάλεις μέσα κουβερτάκια, μπορείς να βάλεις μέσα τα παιχνίδια του σκύλου σου, καλή ώρα που έψαχνα κάτι, και να βάλεις μέσα παστέλια, να βάλεις μέσα αυγά, τα οποία μπορείς να έχεις ζωγραφίσει εσύ κάτι, τσουρέκια επίσης, μπορείς να κουλουράκια. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία με πολύ πολύ λίγα χρήματα και πράγματα που θα τα έφτιαχνες ούτως ή άλλως για το Πάσχα, να φτιάξεις μια πολύ όμορφη σύνθεση και να την παραδώσεις φυσικά στο σπίτι που είσαι καλεσμένος, θα έλεγα, αλλά πολύ αστείο. Μάλλον δεν θα είσαι ούτε καλεσμένος στο σπίτι φέτος. Δεν νομίζω, ρε Αστερόπ, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρουμε, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, get your fun back. Να, ορίστε. Λοιπόν, ναι, θέλω πάρα πολύ να δούμε ένα βίντεο από την καλεσμένη μας που θα υποδεχτούμε σε πάρα πολύ λίγο μέσω Zoom εδώ από το Talk to Mad. Είναι vlog, από το ταξίδι της εδώ στην Αθήνα που έκανε πριν από την δεύτερη καραντίνα. Οπότε, πάμε να δούμε. Έτσι είναι πολύ ωραίο βιντεάκι λιγάκι για να δούμε την καλεσμένη που θα υποδεχτούμε σε λίγο. Πότε άνοιξε το καινούριο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη? Το τελευταίο μου ταξίδι ήταν η Θεσσαλονίκη Αθήνα, εμένα το μεταξύ. Πότε άνοιξε το καινούριο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη? Το Σεπτέμβριο μας πέρασε τώρα. Εγώ το τελευταίο μου ταξίδι το έκανα το Μάρτι, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Λες να είχα πάει στο καινούριο αεροδρόμιο? Δεν νομίζω. Σίγουρα. Ναι, πρέπει να ανοίξω το ενδιάμεσο, γιατί σίγουρα, γιατί θυμάμαι ότι κάνει κάτι έργα όταν ταξίδευα εγώ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας. Πάμε να φύγουμε σε ένα στιγμό break. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ, παρεούλα. Μπορείς να με κλωτσάς. Θα ήθελα λίγο να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ μας. Όχι τίποτα άλλο, θα σε πάρω και στο σπίτι μετά. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα. Αυτό. Break. Να τα βρούμε λίγο εδώ μεταξύ μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο part αυτής εδώ της εκπομπής, Freester άλλωστε, και θέλουμε έτσι αυτή την απελευθέρωση, τη ζητάμε πώς και πώς, είναι μια αλήθεια αυτό, γιατί παιδιά κουραστήκαμε λίγο και εμείς έχουμε το φιλοξενούμε κόσμο, φιλοξενούμε ανθρώπους από όλα τα μέρη τούτης εδώ της γης και ανθρώπους που δεν μπορούσαν να είναι εδώ στην παρέα μας, ένεκα κορονοϊού, καραντίνας και τέλος πάντων όλα αυτά τα σχετικά, καταλαβαίνετε. Είμαστε εδώ για να δούμε την πιο όμορφη πλευρά της ζωής. Και είμαστε εδώ μαζί με την Κατερίνα. Την Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα, έχει έρθει τέλος πάντων, εισαγωγικά καταλαβαίνετε, έχει έρθει μέσα στο Zoom η Κατερίνα Κωνσταντινίδου να μιλήσουμε και να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στη ζωή της, τι συμβαίνει στη ζωή της τον τελευταίο χρόνο, τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, βρε κορίτσι όμορφο? Τι να κάνω εδώ, κλεισμένη, περιμένω να μας ελευθερώσουν πώς και πώς. Ναι. Έχω φτάσει κάπου εδώ, όπως όλοι, αλλά φτάνω σιγά σιγά στο explosion, να το πω. Καλά εδώ, ωραία. Τώρα σταθεροποιείται λίγο και ο καιρός. Αυτό. Να δούμε μια σπριμέρ, λίγη ζέστη, λίγο ήλιο. Αυτά που χρειαζόμαστε. Τι ωραία. Εντάξει, υπάρχει τουλάχιστον και το κλίμα της αισιοδοξίας ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να βγαίνουμε. Θα σου πω, κοίτα, ότι βγαίνουμε εμείς εδώ, βγαίνουμε δηλαδή. Ναι. Έχουμε έναν μίνι φόβο τώρα να έχω στείλει το μήνυμα, έχω την ταυτότητά μου, έχω αυτά σε περίπτωση που. Κατά τα άλλα τα πράγματα, ας πούμε, για το κέντρο της Θεσσαλονίκης που μπορώ να μιλήσω, που κυκλοφορώ περισσότερο, είναι okay. Βέβαια, υπάρχουν κλασικά, γεμίζουν όλα τα στενά παράλληλα με την παραλία. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι η Θεσσαλονίκη τελικά έχει αρκετό κόσμο.
Εννοείται ότι έχει αρκετό κόσμο και έχει αρκετό κόσμο που ξέρει να περνάει καλά, έχει αρκετό κόσμο που ξέρει να διασκεδάζει. Εντάξει, τώρα το να κλείσει την Νέξις και το να κλείσει, ρε παιδί μου, τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη είναι huge πράγμα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που ξέρει. Το λένε και οι καλλιτέχνες, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι, τόσο ναι, ναι. Και εγώ όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη πάνω, ότι όπως διασκεδάζετε εσείς εκεί πέρα και την αγάπη που δίνετε στους ανθρώπους που είναι πάνω εκεί και σας κάνουν να περνάτε καλά, είναι φοβερό. Είστε έξω καρδιά, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και τώρα και σε αυτή την περίοδο που είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί και έξω στο μαγαζί που είσαι στο πεζοδρόμιο και εκεί να περάσει καλά. Ναι, πιστεύω, καλά. Δεν το υιοθετήσει κιόλας. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τα άσχημα που μας έχει δώσει ο κορονοϊός και τα κάνουμε και στην άκρη και όλα, δεν φτάνει πια. Άντε, καλή καρδιά που λέει ο λόγος. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που υπό άλλη συνθήκη δεν θα κάναμε. Ας πούμε, εσύ το ότι ξεχύνονται όλοι στα πάρκα. Κοίτα, εγώ ας πούμε δεν θα πήγαινα ποτέ να περπατήσω σε βουνά και σε λαγκάδια και έτσι τα πιο extreme. Το έκανα, ρε παιδί μου, πήγαμε και από εδώ και από εκεί, ανεβήκαμε στο βουνό, κάναμε το περπάτημά μας, πήγαμε και σε άλλα σημεία εδώ, απλώσαμε κάτω, κάτσαμε, πάγαμε. Που όταν έχεις το μυαλό σου ότι okay, θα πάω σε ένα μαγαζί, λες, τέλεια, δεν κάνω τίποτα. Εκεί μπαίνεις λίγο στη διαδικασία, να προετοιμαστώ, να τα κάνω και όμορφα, γιατί εντάξει, δεν μπορώ, δεν ξεχυθήκαμε, να είναι όμορφα, όλα ωραία, προσεγμένα, κάτω πετσετούλες, δεν τρέπεζα μάτι, οπότε εντάξει. Πάμε λίγο στα δικά σου, γιατί σε βλέπουμε και στο Mad Viral κιόλας. Και πάμε έτσι λίγο στα, δικά σου, γιατί εκτός του ότι ασχολείσαι με την παραγωγή των βίντεο άλλων ανθρώπων έτσι, και με και make-up artist έτσι πολύ, σε βλέπω και έτσι κυβαμένη κιόλας, είναι περιποιημένη, έχεις μάθει πραγματάκια βλέπω, Ναι, κάτι λίγο έκανα κι εγώ. Έχεις κάνει, όχι, σε βλέπω κούκλα. Έχω. Και πεθαίνω και με το ρόζο στο μαλλί, να ξέρεις, ήταν... Ναι. Αυτά τώρα τα κάνω μόνη μου. Ξέρεις, βάζω αλχημίες, η καραντίνα με έκανε και η εκομότρια. Και τα μάθω. Βεβαίως, έχω βρει τα κατάλληλα χρωμοσοβουάν. Με χρωμοσοβουάν. Ναι, και εμένα μου βγαίνει. Ναι. Και μένει δίμηνο σίγουρα. Συγγνώμη, παιδιά, να συζητήσουμε λίγο για τα μαλλιά. Ήθελα και εγώ να τα κάνω ροζ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Πάμε λίγο στα δικά σου. Εσύ, ρε παιδί μου, πόσο σε εγκλώβησε, ας πούμε, η καραντίνα στο πλαίσιο της δουλειάς? Κοίτα, η αλήθεια είναι πως προετοιμαζόμουν βασικά πριν την όλη φάση, πριν σκάσει πέρσι τότε τον Μάρτιο. Mm-hmm. Ήθελα και το είχα πάρει πάρα πολύ ζεστά να ξεκινήσω ταξιδιωτικά vlog. Oh. Επειδή είχα πάει αρκετά ταξίδια εκείνο τον καιρό και είχα κανονίσει και ένα τον Ιούνιο να πήγαινα στη Γερμανία και λέω τέλεια, θα το οργανώσω να πάρω τα τρίποδά μου, να πάρω άλλα πράγματα, να δοκιμάσω έτσι εξοπλισμό. Σκάει αυτό, τίποτα. Εκεί ήμουν σε μια κατάσταση. Είχε τύχει πράγματα τα προηγούμενα ταξίδια. Είχε τύχει, ναι. Δηλαδή, βασικά αυτά που έχω περισσότερο ήταν από Ιταλία, γιατί τον προπερσινό Νοέμβριο ήμουνα 2 μήνες περίπου συνεχόμενα στην Ιταλία με εκδρομές και τέτοια. Okay. Και την τελευταία φορά, το τελευταίο ταξίδι μου ήταν στο Μιλάνο, το οποίο δεν το έκανα vlog, γιατί ήταν πιο πολύ έτσι λίγο. Το περνάω καλά, λες και το ήξερα ότι θα ήταν το τελευταίο. Κάτι τέτοιο παίχτηκε εκεί. Ναι, και είπα εντάξει, okay, δεν θα κάνω, γιατί είναι και λίγο βάρος το να ξέρεις. Θα πρέπει να βγάλω τον καφέ μου, να βγάλω το τι θα φάω, να βγάλω τι έκανα. Ναι, ξέρω. Νιώθεις ένα. Οπότε αυτό λίγο στο περιόρισε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή με το που ήσουν ναι. Στο μπράφ σου ήσουν στη φάση να κάνεις τον μπράφ, ας πούμε, και να ξεκινήσεις. Ναι. Σε ταλαιπώρησε. Σε μπλόκαρε βασικά. Αυτό. Βασικά η προηγούμενη καραντίνα γενικά στο κομμάτι του YouTube εμένα δεν είχα αρκετή διάθεση, να σου πω την αλήθεια, για κάποιο λόγο, μου είχε πάρει λίγο κατάκαρδα. Αλλά επειδή είχα μόλις πιάσει και καινούργια δουλειά, είχε αρκετές απαιτήσεις, okay. Οπότε δεν προλάβαινα να κάνω πολλά πράγματα για μένα. Όμως σε αντίθεση με αυτή την καραντίνα που με το που σκάει εδώ πέρα και μας λέει Νοέμβριο, μπαίνετε Παπαλά, μέσα και κλείνεστε. Πάμε πάλι. Μόλις είχα κάνει το στούντιό μου εδώ πέρα στο σπίτι, είχα πάρει τα background μου, τα φώτα μου και προσπάθησα λίγο να το τρέξω εκεί. Αφού μας κλείσανε, κλειστώ κι εγώ εδώ, γεια σας, φεύγω. Και το έκανες έτσι. Και το έκανα έτσι και okay, πήγε πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένη που έγιναν όλα σε τέτοιο τέλειο timing. Περιμένουμε, υπάρχει κάτι που περιμένουμε τώρα σε βίντεο, ας πούμε. Είδαμε ένα στην Αθήνα που είχες κάνει έτσι vlog ωραίο. Ναι, αυτό το είχα το Σεπτέμβρη. Ναι. Το Σεπτέμβρη. Τώρα τι περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, τι ετοιμάζεις? Τώρα, πριν λίγα λεπτά, μόλις ανέβασα καινούριο βίντεο που κάναμε homemade sushi.
τέλειο. Που πήγε πάρα πολύ καλά και το έχω ξανακάνει και θα το ξανακάνω και νομίζω αυτό είναι το καλό που μου πρόσφερε η καραντίνα. Ότι ήμασταν να κάνω σούσι. Τι ωραία. Είναι πανεύκολο, μην αγχωθείτε, είναι πανεύκολο. Ναι. Δεν. Και βγάζει πολύ περισσότερες μερίδες από αυτό που θα πεις ότι θα πάρεις. Και το κάνεις και με ό,τι θες. Προφανώς. Και βάζει ό,τι θέλει μέσα και γιατί σε κάποιο δεν αρέσει το όμο ψάρι, μπορεί να βάλει WhatsApp, μπορεί και να μην βάλει. Ναι. Είμαι μία από αυτές. Που δεν σε αρέσει το όμο ψάρι. Δεν μπορώ. Με πιάνει. Τι βάζει, αγκούρια, τυριά, κρεμόδι κλπ. Τέτοια. Βάζουμε τέτοια, ναι, αβοκάντο, αγκούρια, αλλά βάζουμε και τη τηγανιτή τηγαρίδα με τη μαγιονέζα από πάνω. Α, είσαι μπροστά! Έχει κάνει τέτοια δουλίτσα. Ναι, έχω κάνει βήμα στη μαγειρική. Οκ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου έλειψε περισσότερο, αυτή σου έχει λείψει περισσότερο αυτόν τον ένα χρόνο. Και θέλω να μου πεις και τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, αν έχεις οργανώσει ενδεχομένως κάποιο ταξίδι, μόλις κάνουν αυτό το και πούμε τέλος. Λοιπόν, θα πω σίγουρα 100% όπως και το τι θέλω να κάνω είναι τα ταξίδια. Δηλαδή, νιώθω μία στέρηση, ακόμα και που να πάμε και στο χωριό, αν μας ανοίξουνε. Παρακαλούμε κάποιος να μας ακούει. Θα ήθελα να πάω και εκεί, έτσι λίγο. Και το οικογενειακό το κλίμα που εμείς, ας πούμε, τόσα χρόνια πηγαίνουμε στο χωριό το Πάσχα. Mm-hmm. Και η μόνη χρονιά ενώ το έχουμε πάρει σερί ήταν η περσινή. Προφανώς, πού είναι το χωριό σου, αν επιτρέπετε? Είναι στις Αίρες. Αχ, τι ωραία. Ναι, ναι. Μακάρι να πάτε φέτος. Ναι, ξέρω. Και μας έχει πιάσει μια μελαγχολία, αλλά ναι. Εντάξει, και να μην πάμε πάλι. Okay, λέμε αισιόδοξη για του χρόνου. Είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, ισχύει. Ναι. Σίγουρα από αυτό το κομμάτι των ταξιδιών και να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτή η βραδινή έξοδος που θα πεις ότι θα βγω. Ξεκινάω από τις 10, ετοιμάζομαι, πάω στη μία, μετά φεύγω το πρωί, τρως την μπουγάτσα σου και απλά μπουγάτσα. Έτσι. Αχ, όμορφη Θεσσαλονίκη, πόπο. Κατερίνα μου, ελπίζω να σε δούμε πολύ σύντομα και στην Αθήνα να ξανάρθεις. Θέλω. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα και αυτό που θα κάνω με το που μας ανοίξουν τουλάχιστον. Και εμείς θέλουμε και να τα πούμε από κοντά, να σε φιλοξενήσουμε και εδώ πέρα με καινούργια βίντεο. Ελπίζω να υπάρχει και οργανωμένο ταξίδι. Κάτι θα γίνει. Ναι, ρε παιδί μου, μακάρι. Το συντομότερο στα εύχομαι όλα. Τα φιλιά μου εκεί στην πανέμορφη μου Θεσσαλονίκη. Θα τα δώσω και τα στέλνουμε και στην πρωτεύουσα και εμείς. Τα θετικά και μας vibes. Τα στέλνουμε και τα θετικά μας vibes και είμαστε όλοι μας ένα σε αυτό το πράγμα πραγματικά. Σας φιλούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εσένα σε βρίσκουν φυσικά στο YouTube αλλά και εννοείται σε Instagram κλπ. Και ναι. Εμείς το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για φυσικό ραντεβού πια, διαζώσεις. Τέλεια. Περιμένω με ανυπομονησία. Και φυσικά στο Mad Viral, εννοείται που σε βλέπουμε και εκεί, έτσι. Εννοείται, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τεράστιο φιλί. Ευχαριστώ και εγώ. Στέλνω. Φιλιά. Φιλάκια. Πολλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Τι γλυκό κορίτσι, τι θετική ενέργεια μας μετέφερε, τα vibes της. Τι φωτεινό πρόσωπο, τι καθαρά μάτι, πω δεν μπορώ, μου έφτιαξε τη διάθεση, αλήθεια, για όλη την υπόλοιπη μέρα και θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο έκανε και σε εσάς. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, λοιπόν, μπαίνετε και τη βρίσκετε εννοείται σε ό,τι social, σε YouTube, αλλά φυσικά και στο Instagram, από τα θεσσαλονικιώτικά της, τα vibes, την όμορφη Θεσσαλονίκη, όπως λένε και εκεί πάνω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να γνωρίσετε, μην ξεχνάτε ότι φυσικά μπορείτε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» κυκλοφορούν αυτά τα πολύ ωραία βιβλία, τα οποία σας είπα, σας τα έλεγα και στις προηγούμενες, στην προηγούμενη ώρα που κάναμε την εκπομπή. Μπορείτε να τα γνωρίσετε φυσικά την αδερφή του Sherlock Holmes, γιατί φυσικά μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά πριν από τη σειρά υπάρχει και βιβλίο. Μπορεί να υπάρχει ταινία, στις περισσότερες φορές πριν από την ταινία υπάρχει και βιβλίο. Γιατί είναι γραπτά, ξέρετε, σκρίπτα μάνα, τα γραπτά μένουν και ούτω καθεξής. Μην το συνεχίσω τώρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Ένα τεράστιο φιλί θα σας στείλουμε, ο Βαντιού και εγώ. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή πάντα μαζί με τον Steve. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, τα Zoom μας είναι έτσι λίγο πιο απαιτούν κάποια ακουστικά, οπότε με τον ήχο δεν... Τι θες τώρα εσύ?
Με τον ήχο έχουμε εδώ τα δικά μας τα θέματα. Και τι είναι τα δικά μας θέματα, εννοώ ότι ας πούμε εγώ έχω το ακουστικό μου εδώ πέρα, οπότε ακούω. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, σιγά παιδί μου, είσαι καλά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, κάνω τις εκπομπές της Zoom, τις έχω πάρει επόμενη. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Κατά τα λοιπά, με τον Στίβα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη εκπομπή. Να μου προσέχετε εκεί έξω. Φιλιά πολλά πολλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Bye!